ενδιαφέρει από μένα. Έχουν υποθεί πολλά, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πω μερικές σκέψεις. Πριν από αυτές όμως, να πω και εγώ κάτι λίγο βιωματικό. Όταν εκλέχτηκα το 2015 στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια γνωστή, μάλλον κάπου εδώ, μου είπε: «Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Ελπίζω να είναι και σύντομη η παραμονή σου εκεί». Η αλήθεια είναι ότι τότε δεν το πολύ κατάλαβα και μάλλον δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί ήταν παράξενη ευχή. Ό,τι ακολούθησε όμως την επιβεβαίωσε. Η τόσο γρήγορη προσαρμογή και μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά, που πάνω της στηρίχθηκε η ελπίδα ενός ολόκληρου λαού, ήρθε για να συνεχίσει και να βαθύνει το καθεστώς δανεισμού, των μνημονίων, της υποτέλειας, της επιτροπίας, σε μια χώρα που διαλύεται και σβήνει σιγά σιγά. Με ντροπιαστικές και εξευτελιστικές διαδικασίες, με κατεπήγοντα, με πράξιμο θετικού περιεχομένου, με κείμενα αμέτρητων σελίδων που δεν προλάβαινες να μελετήσεις και που αυτό που ζητιόταν τελικά ήταν η εν λευκό εξουσιοδότηση σε μια ηγετική ομάδα. Με ανύπαρκτες, στοιχειώδεις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, με αντίληψη και λειτουργία που δεν είχαν σε τίποτα να ζηλέψουν τα μνημονιακά κόμματα. Το πιο σημαντικό που καταλάβαινες είναι ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται εκεί μέσα, αλλά παίρνονται αλλού. Έξω από το κοινοβούλιο. Εκεί δεν κρίνεται τίποτα. Αυτό υπάρχει για να πρωτοκολλεί αποφάσεις και εντολές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και της Τρόικας. Και αν μιλάμε για κάτι τέτοιο που αφορά το κοινοβούλιο και τους βουλευτές, πόσο μάλλον η συμμετοχή και ο λόγος και ο ρόλος της ίδιας της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Τώρα, το καθεστώς δανεισμού δεν αφορά μέτρα, μισθούς, συντάξεις, φορολογικό. Είναι το σύνολο των σχέσεων, των συνθήκων που ζει ο λαός μας και υπάρχει η χώρα μας. Και αυτό που κρίνεται, μάλλον αυτό που απειλείται αυτή τη στιγμή, είναι η ύπαρξή μας ως χώρα. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια και πλέον είναι ζητούμενο η επιβίωση, όταν δεν αποφασίζεις εσύ αλλά η Τρόικα, όταν ξεπουλάς κομμάτι-κομμάτι ό,τι έχεις ως δημόσιο πλούτο και καταστρέφεις ακόμα και τις δυνατότητες για μια διαφορετική πορεία, τότε ο πολιτικός αγώνας, ένα παλαϊκό κίνημα διεξόδου, είναι αναγκαίο, είναι η απάντηση για να μην σβήσει η χώρα. Επειδή όμως δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, πρέπει να έχουμε επίγνωση του ποια είναι τα δεδομένα και κυρίως ποια είναι η κατάσταση του λαϊκού παράγοντα, γιατί από εκεί θα ξετυλιχθεί το κουβάλι. Και θέλω να πω μερικά σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ένας κύκλος που κλείνει με όχι ευνοϊκούς όρους για το λαϊκό κίνημα. Κλείνει με ήττα του αντιμνημονιακού κινήματος. Η υπεποίθηση ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, η αίσθηση της ανυπόριας, η λογική της ανάθεσης είναι πολύ ισχυρά. Ο αποπροσανατολισμός, η σύγχυση, η καθήλωση, η επανεμφάνιση του κανένα είναι κυρίαρχα. Και για να πάμε από τον κανένα στο εμείς είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Η προσπάθεια πλέον για επιβίωση είναι στην ημερήσια διάταξη. Η κυβέρνηση της αριστεράς γκρέμισε την ελπίδα και τις προσδοκίες, κατέστρεψε υλικά και πνευματικά από θέματα της κοινωνίας. Τα κενά που υπάρχουν δεν καλύπτονται με αγωνιστικά καλέσματα αλλά παλαιά, με απλές καταγγελίες, με επιμέρους διεκδικήσεις, κάτι το οποίο φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το σύνολο της αριστεράς. Παρόλα όσα, ο λαϊκός παράγοντας υπάρχει, είναι παρόν. Αγώνες και διαμαρτυρίες υπάρχουν και θα αυξηθούν. Παρόλο που είναι σκόρπιοι, είναι μερικοί, είναι κατακαιρματισμένοι. Κοινωνική συνένεση και στήριξη σε ό,τι συντελείται δεν υπάρχει όπως προσπαθούν να μας πείσουν. Αυτό που δοκιμάζεται είναι η αντοχή και τα όρια της κοινωνίας στην εξαθλίωση και στην ανελευθερία. Το γκρέμισμα αυτού του καταστροφικού καθεστώτος περνά μέσα από το γκρέμισμα του πολιτικού συστήματος που το στηρίζει. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε. Από εκεί μπορεί να ξεκινήσει ένα παλαϊκό κίνημα. Είναι προϋπόθεση για μια διαφορετική πορεία. Ένα πολιτικό σύστημα που έχει ως βασικούς του πυλώνες τα κόμματα, την κυβέρνηση, τα ΜΜΕ, τη διαπλοκή και είναι αυτό που εξαπατά την κοινωνία, που ανοίγει δρόμους και υπηρετεί το νέο καθεστώς. Μέσω αυτού συντελείται η λαιλασία του λαού και της χώρας. Να αναδείξουμε λοιπόν, να επεξεργαστούμε κεντρικά ζητήματα που δίνουν υπόσταση στο πολιτικό κίνημα, όπως το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, όπως ο αγώνας για την επιβίωση της κοινωνίας, ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς, μέχρι το τι και πώς μπορεί αυτή η χώρα να παράγει και πώς μπορεί να ζήσει χωρίς δανεικά. Το ζήτημα της δημοκρατίας ως αντίληψη, ως μέθοδος, ως έκφραση των από κάτω. Γιατί αυτό το απάνθρωπο καθεστώς μπορεί να υπάρξει μόνο ανοίγοντας πόλεμο στη δημοκρατία. Τα παραπάνω ζητήματα έχουν ένα νήμα, όπως είπα και πριν. Ποιος είναι αυτός που προωθεί το ξεπούλημα της χώρας, ποιος εφαρμόζει προαπαιτούμενα, ποιος παραβιάζει συστηματικά τη δημοκρατία, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα, είναι η κυβέρνηση που στηρίζουν και υπηρετούν την ευρωκρατία. Η κεντρικότητα του πολιτικού αγώνα ενάντια σε αυτό το καθεστώς, η ανάγκη να τεθούν κεντρικοί πολιτικοί στόχοι, δεν γίνεται αντιληπτή. Και μιλάω κυρίως για την αριστερά. Πάμε με τις ίδιες συνήθειες, με τα ίδια σχήματα, με τα ίδια κουτάκια και με τα ίδια στερεότυπα. Παράδειγμα, απεργία σε λίγες μέρες, 12 Νοέμβρη. Κάθισα και κοίταγα λίγο τις προκηρύξεις και τις αφήσεις που έχουν κυκλοφορήσει. Είναι τα ίδια, κατεβατά, λίστες διεκδικήσεων, όπως πριν το 2010, σαν να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Όχι στις μειώσεις των μισθών, όχι στις μειώσεις των συντάξεων. Να πούμε το δικό μας όχι. Λαϊκός χρησικομός. Έχουμε και το άλλο. Δηλαδή, οι λίστες διεκδικήσεων από τη μία και από την άλλη μια φοβερή απογείωση που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στο ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Και ταυτόχρονα έχουμε και συντεχνιακό πνεύμα. Ο καθένας στον κλάδο του, στον χώρο του, στη δουλειά του. 12 Νοέμβρη απεργία, η μητέρα των μαχών. Τέλος πάντων, αναφέρω μερικά από αυτά για να πω ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σκονάκι, αντιγραφή τελικά. Σαν να είμαστε αρκετά χρόνια πριν. Ενώ υπάρχει ένα νέο καθεστώς που αλλάζει συνολικά τη ζωή μας. Και αυτό πρέπει να το λέμε, να το θέτουμε, να κουβεντιάζουμε σε σχέση με αυτό. Να κάνουμε δηλώσεις όπως είναι η σημερινή, που γενικά δεν γίνονται τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό το καθεστώς αλλάζει συνειδήσεις, αλλάζει σκέψεις, βάζει άλλους στόχους, τρόπους, έχει μεγαλύτερη απαιτητικότητα, νέες διαδικασίες οργάνωσης καθώς και συμμετοχής. Τελειώνοντας, τη συγγνώμη αν σας κούρασα. Η χώρα σβήνει και για να μην συμβεί αυτό πρέπει να δουλέψουμε για να ξεπεραστεί η καθήλωση και ο αποπροσανατολισμός. Χρειάζεται νέα συνείδηση, άλλη συνείδηση. Χρειάζεται φρόνημα, όραμα, ελπίδα, γιατί ένας λαός για να σωθεί πρέπει να το θελήσει ο ίδιος. Ευχαριστώ.